Και εκεί που όλα έχουν τελειώσει και η ελπίδα για την ανθρωπότητα έχει χαθεί, μια φλόγα ελπίδας φαίνεται να τρεμοπαίζει μέσα στα συντρίμμια. Τίποτα πλέον δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης και αυτό είναι το review του Halo Infinite για το joystick.gr. Είχα σχολιάσει και στο group μας πριν μερικές μέρες και το λέω ξανά και εδώ. Λυπάμαι τα παιχνίδια που θα βγουν την ίδια περίοδο με το Halo Infinite. Αλλά ας γίνει πιο συγκεκριμένος. Ο Master Chief, aka John 117, είναι παγιδευμένος πίσω από τις πιο εχθρικές γραμμές που θα μπορούσε να βρίσκεται κάποιος και όχι οποιονδήποτε εχθρών, αλλά αυτών που έχουν ορκιστεί να σβήσουν κάθε μορφή ζωής από τους πλανήτες. Ο λόγος για τους Banished. Μετά την επιτυχημένη ενέδρα εναντίον των δυνάμεων της UNSC και την εξάλληψή τους στο Zeta Halo, τίποτα δεν έχει καταφέρει να σταθεί όρθιο απέναντί τους. Αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει όταν μιλάμε για τον έναν και μοναδικό Σπάρταν ή όπως τον αποκαλούν και οι ίδιοι Demon. Το στρατό των Banished τον διοικεί ο χαρισματικός Brute Atriox, όπου μετά την επιστροφή του από τον πλανήτη Ridge για το κομμάτι του Ark, έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον άλλον εμβληματικό Warchief, Escherum, για να τερματίσουν την κληρονομιά του Chief μία για πάντα. Θα τα καταφέρουν άραγε. Η ιστορία του Halo Infinite θα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη επιρροή επάνω μας και θα μας επηρεάσει αρκετά. Τόσο στο κομμάτι της ιστορίας και του σενάριου, που πιστέψτε με σε πιάνει από το λαιμό σε μερικά σημεία, όσο και σε αυτό του παιχνιδιού. Θα μπούμε στη στολή του John και μαζί σε ένα νέο κόσμο για τον ίδιο και για το franchise. Το gameplay δεν αλλάζει καθόλου. Παραμένει ο βασιλιάς των shooter και έτσι όπως το μάθαμε από τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι θα συνεχίσει και σε αυτό. Εμφανώς βελτιωμένο στα γραφικά και σε όλους τους τομείς γενικά, πέρα από την ταχύτητα με την οποία φεύγουν οι σφαίρες από το rifle μας, μπορούμε να μπούμε στη μάχη και με περισσότερα πλέον από ένα όπλα. Όχι με το πιστολάκι, αλλά θα σας πω ακριβώς τι γίνεται με αυτά. Έχουμε να επιλέξουμε λοιπόν μέσα από ένα τεράστιο πλωστάσιο και αρκετών power-ups όπως το grapple shot, το repulse shot, το beam που ανοιχνεύουν τους εχθρούς, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε όλα. Το πρώτο βέβαια και το τελευταίο που ανέφερα τα χρησιμοποίησα περισσότερο από το καθένα. Μπορείτε πριν από κάθε raid μάλιστα να διαλέξετε από το armor hall σας να εξοπλίσετε τους άλλους Marines που είναι η τελευταία επεισόδιο στο Zeta Halo με τα καλύτερα όπλα και να κάνετε τα camp σκόνη. Καθώς βέβαια και στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσετε αυτούς τους χώρους. Είτε με Scorpion, είτε με ένα Banshee, είτε με οτιδήποτε. Τα έχετε όλα στη διάθεσή σας. Μιας που είπα camps, θα σταθώ σε αυτή τη νέα προσθήκη που έκανε 343, στο να κάνει βέβαια πιο ανοιχτό τον κόσμο στο Halo Infinite. Το τόλμησε και το αποτέλεσμα φαίνεται να τη δικαιώνει, καθώς αυτά τα raids θα μας χρειαστούν για να κάνουν πιο εύκολη την πορεία μας στο παιχνίδι. Μετά από μία νίκη, για παράδειγμα, μαζεύουμε Valor που είναι σημαντικό για να εξοπλίσουμε και να δυναμώσουμε τη στολή μας. Φαντάζει RPG. Δεν είναι RPG με τον τρόπο που το σκέφτεστε, είναι ακόμα πιο απλοϊκό και μάλιστα πολύ έξυπνο και καθόλου φορτωμένο σύστημα που να μας μπερδεύει. Όπως είπαμε νωρίτερα, οι εχθροί μας αυτή τη φορά δεν θα δείξουν κανένα έλεος και όλα αυτά τα καλούδια θα τα χρειαστούμε. Ειδικά σε boss fights που πραγματικά σε μερικά σημεία θυμίζουν Doom και αν φταίει η ID Software για αυτές τις προσθήκες, είμαστε πραγματικά ευλογημένοι. Η νέα Cortana και ο πιλότος μας, πέραν που τους γνωρίζουμε εντυπωσιακά και έχουν την εικόνα του αδύναμου, σε εισαγωγικά, παίζουν βασικό ρόλο στην ιστορία του παιχνιδιού και θα ζήσουμε κάτι μοναδικό μαζί τους. Η νέα AI έρχεται να κάνει τελείως εξάλληψη, όπως σας έχω ήδη πει την παλιά, και οφείλω να πω ότι την έχουν κάνει υπέροχη. Έχει το χαβαλέ της, αλλά είναι και σοβαρή σε σημείο που σε τρομάζει. Φτάνει μάλιστα το σενάριο να μας κάνει να δεθούμε μαζί της, πράγμα που είναι εντυπωσιακό στο πώς τα καταφέρνει σε τόσο λίγο χρόνο που έχουμε μαζί της. Επίσης, η AI των εχθρών από την άλλη μεριά είναι από άλλον πλανήτη. Ναι, από το Zeta Halo θα μου πείτε, αλλά για να σας βάλω λίγο καλύτερο στο κλίμα, αν κινηθείτε stealth για παράδειγμα και πλησιάσετε κοντά τους, θα τους ακούσετε να συζητάνε για τα γεγονότα και τις ζημιές που συνέβησαν από την επιδρομή σας στο προηγούμενο camp, τα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη γενικότερα, ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό, δηλαδή μιλάνε για το Master Chief, τι είναι, τι ήταν και τι θα αντιμετωπίσουν, αλλά και όταν θα μας εντοπίσουν, αυτόματα όλοι μπαίνουν σε θέση άμυνας, ενεργοποιούν τα shield τους και αν πεθάνουμε στη μάχη αναλαμβάνει δράση το verticality και γυρνάει εύκολα το παιχνίδι. Θυμίζω, τα raids στα camps στο Banished είναι σχεδόν απαραίτητα. Δεν κουράζουνε, αλλά αν κάποιος μου πει το αντίθετο θα το καταλάβω. Θα τολμήσω να πω σε αυτό το σημείο ότι άνετα έχουμε ένα νέο Halo Combat Evolved. Αν το έχετε φρέσκο στο μνημονικό σας θα καταλάβετε ότι είναι κάτι παραπάνω το Infinite από την καταστροφή ενός Halo. Τέλος, όπως πάντα αφήνω τα τεχνικά. Το Xbox Series X όλες τις ώρες του παιχνιδιού παρέμεινε ψύχρωμο και ακλόνητο. Έπαιζα με σταθερά 60 καρέ και το άρτιο οπτικό αποτέλεσμα δαινόταν τέλεια με τις μουσικές επιλογές του παιχνιδιού που πραγματικά ντουμίζει η δουλειά μερικές φορές εκεί μέσα. Τα cinematics είναι ταινία, με ηθοποιούς κανονικούς. Όχι, αλλά έτσι μοιάζει, αλλιώς δεν εξηγείται.
Φυσικά το Dolby Vision και το Atmos πάει την εμπειρία μας στο Θεό και αν έχετε δυνατότητα να δοκιμάσετε κι εσείς με αυτές τις παροχές, σας παρακαλώ και σας προκαλώ να το κάνετε. Θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω στο κεφάλαιο Master Chief. Η μεγάλη αλλαγή είναι εμφανή στον ίδιο από την αρχή ακόμα, με το που ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Η στολή του δεν γυαλίζει πια. Κουβαλάει τα σημάδια όλων των μαχών. Καλείται να προστατεύσει τους αδύναμους και να σώσει την ανθρωπότητα για ακόμα μια φορά σε έναν ακόμα άγνωστο πλανήτη. Η ανθρώπινη πλευρά του τον κάνει να λυγίζει, να γονατίζει και αυτό να μας το περνάει με έναν μοναδικό τρόπο. Είναι άραγε ο Σπάρτα μας τόσο άτρωτος? Θα αντέξει όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει? Αυτό θα το ανακαλύψετε όλοι στο τέλος, που θα δούμε και αρκετές εξηγήσεις για το lore και γενικότερα για την ιστορία του Halo μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι παίζει με το συναίσθημά μας, παίζει τόσο πολύ που τα καταφέρνει να μας λυγίσει και εμάς σε σημείο πραγματικά μπαίνουμε, είναι σαν να μπαίνουμε εμείς οι ίδιοι στη στολή του Master Chief. Είχαμε ανάγκη όλοι ένα καλό Halo και η 343 μας το δίνει. Όχι απλά ξεπέρασε τον εαυτό της, αλλά θα πρέπει να παραδειγματίσει και άλλους το πώς φτιάχνουν τα παιχνίδια, άσχετα αν ένα χρόνο πριν μας βρήκε όλους απέναντί της και με το δίκιο μας φυσικά, αλλά αντισυγχωρώ με αυτό που είδα. Στους τίτλους τέλους σας περιμένει μια έκπληξη. Πρόκειται για μια τιτάνια προσπάθεια και αυτό το νιώσαμε στο πετσί μας όσο το παίξαμε. Μέχρι την επόμενη φορά, permission to leave the station. We did it, Chief. Well, we did it.